Να δούμε μια φοβερή υπόθεση, μια απίστευτη υπόθεση με έναν άνθρωπο 72 ετών, έναν ναι. παππού 72 ετών και λέω παππού γιατί ο άνθρωπος αυτός έμεινε έγκλειστος στις φυλακές για τον δίθεν βιασμό, τη δίθεν κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση των εγγονών του και τελικά όλο αυτό το ψέμα, αυτή η πλεκτάνη αποκαλύφθηκε στα δικαστήρια και ο άνθρωπος αυτός πλέον είναι ελεύθερος. Φιλοξενούμε στην εκπομπή τον δικηγόρο του, τον κύριο Θανάση Καραγιάννη. Είναι ο δικηγόρος του 72χρονου, μαζί του είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής. Και θα ακούσουμε και τον ίδιο σε λίγο, θα τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλή σας ημέρα, είναι μαζί μας. Εννοείται ότι δεν θα πούμε τα στοιχεία Βεβαίως. Του ανθρώπου, γιατί έτσι αποκαλύπτουμε και τα στοιχεία των παιδιών, των εγγονών. Έτσι. Σπύρο, να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ, το δικό σου. Βεβαίως, καλή σας ημέρα. Ο άνθρωπος αυτός, να πούμε ότι πέρασε 10 μήνες στη φυλακή. Είχε 3 καταγγελίες σε βάρος του από την ύφη του για ασέλγεια σε βάρος των 5 εγγονιών του. Όλες αυτές οι κατηγορίες κατέπεσαν στο δικαστήριο, αποδείχθηκαν ψευδείς. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Θανάση Καραγιάννη, που είναι ο δικηγόρος του 72χρονου, για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε από το 19. Είναι 3 καταγγελίες κακουργηματικές, όπου ουσιαστικά ο άνθρωπος πέρασε 3 φορές την πόρτα του ανακριτή. Άμα δεν εξελίσσονταν έτσι η κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος θα είχε είτε ισόβια κάθριξη τώρα, είτε μαζεμένα 50 χρόνια κάθριξη. Γιατί, επαναλαμβάνω, μιλάμε για γενετήσιες πράξεις εναντί ανηλίκων, για βιασμούς εναντί ανηλίκων κάτω από 12 ετών. Όλη η υπόθεση λύθηκε και το κριτήριο ήταν η εισαγγελία ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Αυτό ναι. το κόσμο της εισαγγελίας, γιατί όταν από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι κάτι δεν πατούσε καλά στην υπόθεση, παρήγγειλε από 7 διαφορετικές ειδικότητες και 7 διαφορετικούς επιστήμονες ιατροδικαστικές πνευματογνωμοσύνης. Εξετάστηκαν τα πάντα πολλές φορές και από πολλούς ειδικούς. Τα φερόμενα ως θύματα, οι γονείς, ο κατηγορούμενος, όλο αυτό σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί τη γενικότερη εικόνα που έδειχνε ότι οι καταγγελίες ήταν ψευδείς. Είναι μετά από 2 μεγάλες ακροματηριακές διαδικασίες και 2 μεικτά ορκωτά δικαστήρια όπου αθώωσαν πανψηφί, δηλαδή 14 δικαστές και 2 εισαγγελικές προτάσεις στον κατηγορούμενο, αυτό που αναδείχθηκε είναι τελικά ότι τα παιδιά ήταν όργανα της μητέρας. Να πούμε λίγο, η μητέρα τι ισχυρίστηκε, να μας πείτε λίγο την υπόθεση, πώς ξεκίνησε δηλαδή η καταγγελία, πώς έγινε η καταγγελία αυτή από τη μητέρα των παιδιών. Ερχόντουσαν ξαφνικά τα εγγόνια όταν εμφανίστηκε η μητέρα μετά από 10 χρόνια, γιατί είχαν πάρει από τους γονείς την επιμέλεια, την είχαν αναθέσει στους παππούδες. Μετά από 10 χρόνια εμφανίστηκε η μητέρα και άρχισαν σιγά σιγά τα εγγόνια το ένα μετά το άλλο να απομακρύνεται από τους παππούδες και να κάνει καταγγελίες για γενετήσεις πράξεις. Αυτό όμως, έτσι όπως έγινε, αναδείχνει από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, ο τρόπος που έγινε, ο χρόνος που έγινε, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνταν τα παιδιά, φαινόταν ότι αυτές οι εκφράσεις ήταν βαλτές από κάποιον άλλο. Άρα ουσιαστικά εμφανίζονταν το ένα μετά το άλλο εγγόνι να καταγγέλει τον παππού και μάλιστα σε τέτοιους χρόνους, δηλαδή αφού περνούσε την πρώτη ανάκριση, ξαφνικά εμφανίζει το δεύτερο. Αφού περνούσε τη δεύτερη ανάκριση, ξαφνικά εμφανίζει το τρίτο. Άρα ήμασταν μία τριετία σε μία μόνιμη απάντηση καταγγελιών. Ναι. Σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν ερχόντουσαν ιατρικές πραγματογνωμοσύνες, ερχόντουσαν οι γιατροί και αμφισβητούσαν τα δεδομένα των παιδιών. Στο τέλος, το τρίτο παιδί, το αγόρι, ήρθε μόνο του, επέστρεψε στους παππούδες και δήλωσε ρητός ότι όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της μητέρας για οικονομικούς λόγους. Για να καταλάβει και το κοινό σε οικονομική λόγη είναι κάποια επιδόματα 1.000 ευρώ. Μισό λεπτό. Αυτός ο άνθρωπος που θα συνομιλήσουμε σε λίγο έμεινε 10 μήνες φυλακή. Mm-hmm. Τι ορίζει ο νόμος για το λάθος το οποίο έχει γίνει και έγκλεισαν τον άνθρωπο αυτό στη φυλακή? Μια αποζημίωση 20 με 50 ευρώ τη μέρα, όπου μάλιστα ορίζει και αυστηρούς χρόνους που αν τη ζητήσει γιατί αλλιώς χάνει το δικαίωμα. Άρα είναι αστείο αυτό που ορίζει ο νόμος για έναν άνθρωπο που υπήρχε φυλακή καθόλου. Και εμένα με έκανε εντύπωση που όσο πήγε φυλακή, γιατί π.χ. τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια κράτησαν 9 μέρες το πρώτο. Δηλαδή οι δικαστές έδειξαν μια απίστευτη προσοχή στην υπόθεση. Απορώ γιατί μπήκε στη δεύτερη ανακριτική διαδικασία φυλακή, όταν είχε ήδη αρχίσει να αναδεικνύονται τα προβλήματα. Και δεν θέλω να κρίνω αυτή τη δικαστική κρίση, αλλά θέλω να πω το εξής. Είναι ευαίσθητο, κύριε Καραγιάννη, έχει να κάνει. Πάει να προωθεί μια αυτοματοποίηση. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Έχει να κάνει με ανήλικα
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο ίσως χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και διερεύνησης οι υποθέσεις. Αυτό το αντιλαμβάνεστε. Νομικός είστε, γνωρίζετε καλύτερα βεβαίως. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε νομίζω είναι ότι, ότι αυτό ίσως αποτελεί υπόθεση μία άμυνα σε όλους αυτούς που θεωρούν λύση την αυτοματοποίηση της φυλακής. Δηλαδή όποιος καταγγέλει, ο κατηγορούμενος φυλακή καταρχήν. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω είναι η υπόθεση, είναι μία άμυνα σε όλο αυτό. Να τον ρωτήσουμε λοιπόν τον 72χρονο, ο οποίος είναι μαζί μας, κύριε Γαγιάννη, μείνετε. Μετά από όλη αυτή. Θα μου επιτρέψετε να πω. Έχετε δικαστήριο. Έχει δικαστήριο. Πρέπει να φύγετε. Ναι, 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 θα με φύγετε, κύριε. Αυτό τα είπα στην αρχή. Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε με τον εντολέα σας. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ από αυτή την υπόθεση. Έχετε καταλήξει γιατί γίνανε όλα αυτά. Μπορώ να μιλήσω εγώ? Βεβαίως, βεβαίως, εσάς ρωτάμε. Καταρχήν, ονομάζομαι Λαζαρίδης Απόστολος, ο Νικολάου και της Σταυρούλας. Είχα κάνει μια αίτηση, αυτή η κυρία έφευγε συνεχώς. Ήτανε διαστρωμένη στο κοριτσάκι στην Καλλιόπη. Ένα από τα εγγόνια μας λέτε. Ένα από τα εγγόνια, ένα κοριτσάκι, το μικρότερο, το τελευταίο. Έχει πάει μέσα στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο και γυρούσε τους γιατρούς. Αυτή είχε πάντοτε φυγή να φεύγει από το σπίτι, να εγκαταλείψει τα παιδιά. Ο γιος μου δούλευε νύχτα στο Δήμο και δώρο στα Σκοπίδια, τον είχα πάρει εγώ. Mm-hmm. Εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος στο Δήμο και δώρο, οδηγός. Και αυτός μαζεύανε τα Σκοπίδια του και δώρο. Δεξιά και αριστερά στα χωριά, σε όλα, σε καμιά δεκαριά χωριά. Αυτή όμως έφευγε από το σπίτι. Την κουπανούσε συνέχεια. Ήθελε να πάει στους γιατρούς, δεν μπορούσε να γεννήσει. Έλεγε ψέματα στους γιατρούς εκεί πέρα. Έτυχε να πάρουμε εμείς στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο. Έχουμε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Ναι. Αθανασία λέγει το κοριτσάκι, Λαζαρίδη. Μην πούμε άλλα. Πήγαιναν για έχει προβλήματα. Ναι. Το κοριτσάκι. Κύριε Απόστολε, πείτε μας λίγο πώς νιώθετε που μείνατε 10 μήνες στη φυλακή, ναι, και γιατί σας κατηγόρησαν. Για ποιο λόγο δηλαδή η νύφη σας. Είπανε, καθοδηγούσε τα παιδάκια, καθοδηγούσε αυτή τα παιδάκια. Ήταν 9 μήνες χρόνια, 9 χρόνια φευγάτη στην Αθήνα. Γερνάει από την Αθήνα. Εγώ ένα πρωινό, ήταν Μάιος μήνας, ναι, και σπέρανε στο σπίτι εκεί πέρα, στο εξωτερικό. Είχαν ένα οικοπεδάκι εδώ πέρα, στο σπίτι μας κοντά, και σπέρανε φυτά, ντομάτες, όλα τα παιδάκια. Βουρικούσαν άλλο χορταράκι, έβγαζε άλλο κύμα, έβγαζε. Εγώ άνοιγα τις τρυπούλες να πούμε τις ντομάτες. Ναι. Βλέπω, έρχονται 3 άτομα από την διεύθυνση αστυνομίας, από την ασφάλεια. Λέει, είστε ο κύριος Λαζαρίδης? Λέω, ναι, εγώ είμαι ο ίδιος. Τι φέρετε, ποιοι είστε? Λέει, είμαστε από την ασφάλεια, λέει. Ανεβάστε λίγο τα παιδιά, λέει, 2-2, και ελάτε λίγο στην ασφάλεια, στο Μέγαρο. Λέω, βεβαίως. Λέει, με το δικό σας το αυτοκίνητο, ελάτε. Εγώ είχα ένα αυτοκίνητο, ανεβάζω τα 2 τα παιδιά επάνω, την Καλλιόπη και τον Απόστολο επάνω. Και πάμε στην διεύθυνση της αστυνομίας. Ναι. Πάμε και πέρα και τα παιδιά τα είχαν καθοδηγήσει αυτοί από την αρχή. Τα είπαν ότι τα πείραξα εγώ τα παιδιά. Εγώ είμαι ένας παππούς πολύ αυστερός. Πολύ αυστερός. Δεν τα ήθελα να γυρνάνε έξω. Τα άφηνα εδώ πέρα να διαβάζουν τα μαθήματά τους, να βγουν έξω μετά στην αυλή να παίξουν. Και όποτε είχαν καμιά γιορτή, καμιά γενέθλια των παιδιών το σχολείο, τα ανέβαζα όλα μαζί στο αυτοκίνητο και τα πήγαινα στο μαγαζί που θα τα κυρνούσαν εκεί πέρα τα παιδιά όλα. Ναι, αλλά γιατί σας κατηγορήσανε, δεν μας λέτε κύριε, γιατί σας κατηγόρησε, ποιος σας κατηγόρησε για αυτή την πράξη? Η μάνα του, η μάνα του. Είχε κάποιο σκοπό. Η μάνα που με κατηγόρησε, πήγε, έκανε καταγγελίες, ψεύτικες καταγγελίες. Εγώ
είπα στον προστάμενο εκεί ότι για τον προστάμενο εγώ λέω είμαι αθώος, δεν έχω περάσει ποτέ στα παιδιά. Ναι. Ο παππούς του έλεγε κάτι πράγματα, με έλεγε. Έχω πάθει ένα ψηλό εγκεφαλικό, ταράχτηκα απότομα μόλις άκουσα τέτοια πράγματα. Ταράχτηκα απότομα και ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλό μου, πήγαν στο νοσοκομείο, στο Παπαγεωργείο. Και λέει, έχει λέει ένα εγκεφαλικό ψηλό, λέει. Μάλιστα. Από το σοκ των κατηγοριών, έτσι, από τα όσα σας είπαν, ότι σας κατηγορούσανε. Ναι, να ρωτήσω μετά, φυλακιστήκατε από αυτές τις κατηγορίες. Είχαν συνωμοσία. Τα παιδιά ήταν μικρά. Τα εκβίαζε τα παιδιά αυτή συνέχεια. Ναι. Αν δεν πείτε αυτό που σας λέω, θα φύγετε από το σπίτι. Θα σας πετάξω έξω. Να γυρνάτε εδώ και εκεί. Όπως και αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι έξω βγαλμένα από το σπιτάκι. Έχει βγάλει όλα έξω. Ναι, το ναι. μεγάλο παιδάκι Χριστίνα νοικιάζει μόνη της έξω. Μάλιστα, κύριε Απόστολε. Το αγοράκι. Τώρα που είναι τα παιδιά, τώρα που είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι έξω. Άλλο νοικιάζει, άλλο το βρήκε άντρα, το κοριτσάκι το μικρό. Ναι. Έναν Αλβανό το βρήκε. Τώρα στα 16, στα 17 χρονών το βρήκε άντρα. Μάλιστα. Τον έχει μέσα στο σπίτι. Εσείς έχετε μετά τη δικαίωσή σας θέλετε να αναλάβετε και πάλι την επιμέλεια ή δεν μπορείτε? Την επιμέλεια, κύριε, δεν την είχε την επιμέλεια αυτή. Είχε μια προσωρινή επιμέλεια την οποία θα περνούσαν τα παιδιά να τα παίρνει το λεωφορείο για να τα πάει στο νέο ορίσιο στο σχολείο. Μάλιστα. Ναι. Μην πούμε περιοχές. Ναι. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα όταν πήρε τα πρωτού πάρει τα παιδιά. Μάλιστα. Από μένα. Πήγε, με κάνει καταγγελία στην Παπαναστασίου. Με κάνει καταγγελία και πάει, λέει ψέματα. Εγώ έχω, λέει την επιμέλεια, λέει θέλω να παίρνω τα επιδόματα. Μάλιστα, γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί στην διαφύντρια, λέω, κυρία διαφύντρια, λέω, γεια σας. Εγώ λέω για τα παιδιά που έχουν, γιατί δεν πήρα τα χρήματα ακόμη, λέω, δοθήκαν τα χρήματα. 2-3 φορές και δεν τα έχω πάρει. Και λέει τα πήρε η μητέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Συνέχεια να έχετε. Πολύ. Λοιπόν, τελείωσε η περιπέτειά σας προφανώς. Βέβαια. Αλλά όλο αυτό το οικογενειακό κόστησε 10 μήνες αυτόν τον άνθρωπο στη φυλακή. Έτσι. Και προβλήματα υγείας. Και προβλήματα υγείας και όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν. Σίγουρα στον ψυχισμό των παιδιών ζητήματα, αν είναι δυνατόν. Πάνω στα παιδιά. Τις συνθήκες.